Hello, τι μου κάνετε? Ελπίζω να σας βρίσκω όλες και όλους φανταστικά. Και όπως καταλάβατε και από τον τίτλο, σήμερα θα δούμε την τέταρτη και τελευταία εβδομάδα διατροφής μαζί με μερικά μυστικά tips για τη συντήρηση των κιλών και ταυτόχρονα για το πώς θα συνεχίσετε τη διατροφή σας όσοι θέλετε να χάσετε και άλλα κιλά. Και επειδή γενικότερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Like λοιπόν και subscribe στο κανάλι πάντα με κουδουνάκι για να παίρνετε όλες τις ενημερώσεις για τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν αρχικά με το διατροφολόγιο μας. Όπως σας έχω πει και στα περασμένα μας βίντεο, δεν θα αλλάξουμε ούτε αυτή την εβδομάδα. Το πρωινό όλων των ημερών θα είναι το ίδιο, δηλαδή μία κούπα ή ένα ποτήρι γάλα με 1,5% λιπαρά και 4 κουταλιές της σούπας δημητριακά με αποξηραμένα φρούτα. Τους τελευταίους μήνες αγοράζω φανατικά τα κουάκερ με τη μαύρη σοκολάτα, τη σοκολάτα γάλακτος, τους ξηρούς καρπούς και τα αποξηραμένα φρούτα. Έχω πάρει όλη την γκάμα μπάριζα. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ, βασικά καταναλώνω τα κουάκερ με τα αποξηραμένα φρούτα. Γενικότερα, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολλά αρνητικά για το φινικέλαιο και δυστυχώς τα περισσότερα δημητριακά μπάρες και όλα αυτά έχουν μέσα φινικέλαιο και δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα που περιλαμβάνουν το φινικέλαιο, προσπαθώ να βρίσκω λοιπόν προϊόντα τα οποία δεν έχουν φινικέλαιο και το αντικαθιστούν με άλλου είδους έλαια. Τα κουάκερ λοιπόν είναι από τα προϊόντα που δεν έχουν μέσα φινικέλαιο και αυτό και τα αγοράζω. Οπότε θα σας πρότεινα να το δοκιμάσετε και εσείς. Το γάλα που επιλέγω είναι το γάλα από τον Όλυμπο, το ελαφρύ με 1,5% λιπαρά, το βιολογικό. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Εμένα μου αρέσουν γευστικά και τα δύο. Οπότε αυτό είναι το πρωινό μου πλέον. Το δεκατιανό μας λοιπόν για τη Δευτέρα είναι ένας γερμάς και το μεσημεριανό μας είναι μία μερίδα μυδοπίλαφο, γύρω στις 2 κουτάλες δηλαδή, και μία πολύ ωραία σαλάτα με μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Το απογευματινό μας είναι μία φέτα πεπόνι και το βραδινό μας είναι ένα ποτήρι γάλα με 1,5% λιπαρά και 4 κουταλιές της σούπας δημητριακά. Το δεκατιανό της Τρίτης είναι 4 με 5 φράουλες και το μεσημεριανό μας είναι μία μερίδα κοτόπουλο γιουβέτσι. Και τι έχει αυτή η μερίδα? Ένα μπούτι, χωρίς την πέτσα φυσικά, μαζί με το πλευρό, όχι μόνο το μπουτάκι γιατί θα είναι πάρα πολύ λίγο, και 4 κουταλιές της σούπας κρυθαράκι. Όλοι γνωρίζουμε ότι καλό είναι να μην συνδυάζουμε κρέας με ζυμαρικό και εγώ προφανώς το αποφεύγω. Δεν είναι κάτι που θα σου κάνει κακό σε αυτή την ποσότητα, φυσικά εάν βάλεις 2 κουτάλες κρυθαράκι και μισό κοτόπουλο, προφανώς και δεν κάνει, αλλά οι ποσότητες είναι τέτοιες που δεν μας επηρεάζει. Φυσικά εννοείται ότι το συνοδεύουμε το πιάτο μας πάντα με σαλάτα και μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι απαγορευτικό να φάμε ένα μπούτι κοτόπουλο, πάντα χωρίς την πέτσα, με 4 κουταλιές της σούπας κρυθαράκι. Αποφεύγουμε φυσικά τις πολλές σάλτσες, τα λάδια και όλα αυτά, όσο μπορούμε στεγνό το φαγητό μας, στο πιάτο μας και η σαλάτα μας, και είναι πραγματικά ένα πλούσιο, υπέροχο χορταστικό γεύμα. Το απογευματινό μας είναι μία μπανάνα και το βραδινό μας μία πολύ ωραία μαρουλοσαλάτα με ένα βραστό αυγό και μία φέτα ψωμί ή 2-3 παξιμάδια ολικής άλεσης. Το δεκατιανό της Τετάρτης είναι 2 βερίκοκα και το μεσημεριανό μας 2 κουτάλες φασολάκια, μία φέτα ψωμί και ένα κομμάτι τυρί. Εννοείται ότι και εδώ αποφεύγουμε τα πολλά λάδια και τις σάλτσες. Εμένα το μυστικό μου γενικότερα στα λαδερά, παρόλο που τα χαρακτηρίζουμε λαδερά, είναι ότι βάζω όσο μπορώ φρέσκια ντομάτα και αποφεύγω το λάδι, δηλαδή αντικαθιστώ το πολύ λάδι, το οποίο γενικότερα δεν το αγαπώ στο φαγητό, με πολύ σάλτσα, ντομάτα, φρέσκια ντομάτα όμως και όχι καμένη ντομάτα, δηλαδή πολύ βρασμένη, να είναι γενικά όσο το δυνατόν πιο φρέσκια. Οπότε αυτό δεν πέφτει και βαρύ στο στομάχι, δεν έχει πολλές θερμίδες και καταλαβαίνεις ότι τρως ένα πολύ ωραίο και υγιεινό φαγητό. Το απογευματινό μας είναι μία φέτα καρπούζι και το βραδινό μας είναι μία κούπα ρύζι, συνοδευόμενο από ένα γιαούρτι με 1,5% λιπαρά. Το δεκατιανό της Πέμπτης είναι 5 με 6 κεράσια και το μεσημεριανό μας είναι μία μερίδα μοσχάρι λεμονάτο με 4 κουταλιές της σούπας ρύζι ή 2-3 κομμάτια πατάτας και μία φρέσκια σαλάτα με μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Η μερίδα του μοσχαριού υπολογίστε ότι είναι 2 κομματάκια στο μέγεθος μιας μέτριας πέτρας. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο, νομίζω καταλαβαίνετε περίπου πώς ορίζεται η μερίδα, ούτε πάρα πολύ μεγάλη, ούτε πάρα πολύ μικρή. Εννοείται ότι και εδώ αποφεύγουμε τα πολλά λάδια, τις πολλές παχυτικές σάλτσες, θέλουμε το φαγητό μας να είναι όσο πιο στεγνό γίνεται. Το απογευματινό μας είναι μία φέτα πεπόνι και το βραδινό μας είναι μισή μερίδα από το μεσημεριανό μας. Πάμε και στην Παρασκευή. Το δεκατιανό της Παρασκευής είναι μισό ποτήρι χυμός. Το μεσημεριανό μας είναι γίγαντες.
μία μερίδα γίγαντες με μία φέτα ψωμί και ένα κομμάτι τυρί. Προσωπικά να σας πω ότι τους γίγαντες τους αγαπώ πάρα πολύ, τους λατρεύω τους γίγαντες, στο φούρνο με ντομάτα, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι χωρίς πάρα πολλά, να είναι γευστική. Και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση και για το καλοκαίρι, που αποφεύγουν φυσικά ό,τι έχει να κάνει με όσπρι, με βασικά το φασόλι στην κλασική παραδοσιακή φασολάδα που έχουμε όλοι το χειμώνα έτσι, στο τραπέζι μας. Περισσότερο τουλάχιστον, μη λέω και ανακρίβεις, μπορεί να μην την αγαπάμε όλη τη φασολάδα, όπως εγώ όταν ήμουν μικρή ούτε να τη βλέπω. Και όταν μεγάλωσα πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά η βερσιόν του φασόλια στο φούρνο μου αρέσει πάρα πολύ περισσότερο. Το απογευματινό μας είναι 2 νεκταρίνια και το βραδινό μας είναι μία πολύ ωραία τόνο σαλάτα, μαρούλι με τόνο σε νερό και μπορούμε να βάλουμε αν αγαπάμε μπόλικο λεμόνι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το λεμόνι, κάνει και πάρα πολύ καλό ταυτόχρονα στον οργανισμό μας. Εννοείται πάντα μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και μία ή δύο φετούλες ψωμί. Το δεκατιανό του Σαββάτου είναι 3 με 4 φράουλες και το μεσημεριανό μας είναι μια πάρα πολύ ωραία μακαρονάδα πέστο. Το αγαπώ πάρα πολύ εγώ και αυτό το φαγητό, γι' αυτό και σας το προτείνω. Αν δεν έχετε συνταγή θα σας αφήσω από κάτω στο description box την αγαπημένη μου συνταγή για μια τέτοιου είδους μακαρονάδα, πάντα φυσικά συνοδευόμενη από μια πολύ ωραία δροσιστική σαλάτα. Οι μακαρονάδες φυσικά δεν είναι απαγορευτικές στη διατροφή, τουλάχιστον στη διατροφή που ακολούθησα εγώ, πάντα βάσει διατροφολόγου, θα σας το λέω πραγματικά συνέχεια σε κάθε βίντεο που έχει να κάνει με διατροφή. Είναι ένα φαγητό, ένα πιάτο το οποίο αν το αξιοποιήσουμε και το αξιολογήσουμε σωστά μπορούμε να το εντάξουμε εννοείται στο διατροφολόγιο μας. Οπότε λοιπόν, ναι, έχουμε μία μερίδα μακαρονάδα πέστο, συνοδευόμενη από μία πολύ ωραία σαλάτα της αρεσκίας μας, πάντα με μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Εδώ λοιπόν μπορούμε να βάλουμε το απόγευμα και το γλυκό μας, να εντάξουμε και το γλυκό της εβδομάδας, είτε μία μέτρια σοκολάτα, είτε ένα μέτριο γλυκό, ό,τι αγαπάμε εμείς. Και το βραδινό μας θα είναι λίγο πιο light, μία σαλάτα με μία κουταλιά πάντα της σούπας ελαιόλαδο και ένα κομμάτι βραστής γαλοπούλας. Φυσικά, αν θέλουμε, μπορούμε να τη συνοδέψουμε με μία ή δύο φετούλες ψωμί ολικής άλεσης. Και πάμε λοιπόν και στην τελευταία ημέρα του τελευταίου διατροφολογίου που θα σας δώσω, το δεκατιανό της Κυριακής. Είναι μισό ποτήρι φρέσκος χυμός. Το μεσημεριανό μας είναι ένα κομμάτι μέτριο μουσακά, συνοδευόμενο από μια πάρα πολύ ωραία δροσιστική σαλάτα με μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Όσο μπορούμε λοιπόν και σε αυτό το πιάτο, αποφεύγουμε τα πολλά λάδια, οπότε μπορούμε να κάνουμε μια light version μουσακά, χωρίς πολλά παχυντικά υλικά και διαδικασία μαγειρέματος καλύτερα θα έλεγα. Μπορούμε λοιπόν να ψήσουμε τις μελιτζάνες ή τις πατάτες που θα βάλουμε σε αυτό το φαγητό χωρίς να τραβήξουν και να απορροφήσουν πάρα πολύ λάδι. Ξέρετε, νομίζω οι περισσότερες κοπέλες που φτιάχνετε μουσακά, ότι όταν τηγανίζουμε τη μελιτζάνα, την πατάτα τραβάει πάρα πολύ λάδι, παρόλο που τη στραγγίζουμε μετά σε απορροφητικό χαρτί. Οπότε θα σας πρότεινα να τη ραντίσετε με λίγο ελαιόλαδο και να τα ψήσετε τα λαχανικά σας στο φούρνο σε αντικολλητικό χαρτί. Και έτσι προφανώς θα είναι ένα πολύ γευστικό φαΐ και πολύ ελαφρύ ταυτόχρονα. Οπότε λοιπόν μπορούμε να κάνουμε μια light εκδοχή μουσακά με χαμηλό για την πεσαμέλ μας με γάλα, να χρησιμοποιήσουμε γάλα με χαμηλά λιπαρά, ώστε να είναι όλο ένα πολύ νόστιμο φαγητό και ταυτόχρονα να μην μας πέσει βαρύ και φυσικά να μην είναι και παχυντικό. Και εννοείται ότι έτσι μπορούμε να το εντάξουμε στη διαιτά μας. Το απογευματινό μας είναι 4 βερίκοκα και το βραδινό μας μια πολύ ωραία δροσιστική σαλάτα με ένα βραστό αυγό και μία φετούλα ψωμί. Μία με δύο φετούλες ψωμί αν θέλουμε. Αυτή λοιπόν ήταν και η τελευταία εβδομάδα διατροφής που θα σας δώσω. Από εδώ και πέρα συνεχίζετε μόνοι σας και μπορείτε μόνοι σας να οργανώνετε τα διατροφολόγια σας. Κάποιοι που μπορεί να μην θέλετε να πειραματιστείτε με άλλες τροφές, μπορείτε να συνεχίσετε και να κάνετε κύκλο το διατροφολόγιο που σας έδωσα. Αν δείτε ότι κάπου σταματάτε να χάνετε κιλά, μπορείτε να κάνετε κάποιες μικρές παραλλαγές, να μειώσετε ίσως κάποια ποσότητα. Νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε και μόνοι μας τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει στον οργανισμό μας. Οπότε εκεί μπορείτε να παίξετε και λίγο με τις ποσότητές σας ή να βάλετε περισσότερες σαλάτες για βραδινό ή περισσότερο γάλα με δημητριακά για βραδινό που είναι κάτι πιο ελαφρύ, να το καταναλώνετε ενδεχομένως λίγο πιο νωρίς. Αν δείτε λοιπόν ότι κάπου μπλοκάρει η διαδικασία της απώλειας των κιλών, παίξτε λίγο με το διατροφολόγιο σας. Φυσικά μπορείτε να συνεχίσετε με τα δικά σας διατροφολόγια βασισμένα και πατημένα πάνω στον τρόπο οργάνωσης των γευμάτων που σας έχω δώσει.
Που σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε και τα προηγούμενα βίντεο που σας έχω κάνει, για να μην επαναλαμβάνω, με τα πρώτα βίντεο, όπου σας λέω ότι έχουμε από όλες τις τροφές μες την εβδομάδα, πάντα μοιρασμένες. Στο link, βασικά στο description box, σας έχω όλα τα link από τα αρχικά βίντεο που σας μιλάω για το πώς οργανώνουμε τη διατροφή μας. Και πιστεύω ότι είναι πραγματικά πολύ διαφωτιστικά, ώστε να συνεχίσετε και να οργανώσετε το δικό σας διατροφολόγιο, για να μην σας λέω συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Και όσον αφορά το κομμάτι της συντήρησης, αφού λοιπόν έχετε πετύχει το στόχο σας, έχετε χάσει τα κιλά που θέλετε να χάσετε και μετά θέλετε να συντηρήσετε το βάρος σας, είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Καθώς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε, αν σκεφτούμε θερμιδομετρικά, νομίζω το είπα σωστά, ότι στη διατροφή, όταν κάνουμε βασικά δίαιτα, θέλουμε να είμαστε γύρω στις 1200 με 1300 θερμίδες περίπου, πάντα αυτό εξαρτάται τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου, σας λέω ένα μέσο όρο, ενώ στη συντήρηση είμαστε γύρω στις 1500 με 1600. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι στη συντήρηση να αυξήσουμε λίγο τις ποσότητες και να ακολουθήσουμε πάλι τον ίδιο ισορροπημένο τρόπο γευμάτων και διατροφής. Δεν είμαστε φυσικά τόσο περιορισμένοι, εντάξει, μπορούμε να πιούμε και ένα ποτάκι παραπάνω, ίσως να φάμε κάτι παραπάνω, αλλά πάντα σε ένα πλαίσιο και με ένα συγκεκριμένο μέτρο, ώστε να μην μπούμε πάλι στη διαδικασία δίαιτας και απώλειας κιλών, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αφενός σημαίνει γιατί, okay, ταλαιπωρούμαστε καλώς κακώς με το να στερούμαστε ίσως κάποια πράγματα, και φυσικά το άλλο κακό είναι ότι με το χάσε πάρε κιλά αλλάζει και η ελαστικότητα του δέρματος, και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και σας μιλάω εγώ που έχω πολύ λεπτή επιδερμίδα και έχω χάσει πολλές φορές κιλά, και είναι κακό αυτό, διότι κυρίως από την περιοχή από τους μυρούς, τους γλουτούς και κάτω, εμένα εκεί είναι οι λιποποθήκες μου, σας το έχω πει και στα πρώτα μου βίντεο, οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα σχετικής χαλάρωσης που προσπαθούν να το καταπολεμώ με γυμναστική εντατική και με προϊόντα τα οποία προσπαθώ έτσι να ψάχνω και να βρίσκω που μου ταιριάζουν και βοηθούν έτσι στην καλύτερη όψη της επιδερμίδας μου. Επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε για προϊόντα τέτοια, γιατί συχνά με ρωτάτε κυρίως στο Instagram, θέλω να σας πω ότι είμαι πάλι σε αναζήτηση καινούριων προϊόντων, οπότε ό,τι δοκιμάσω και δω ότι μου κάνει θα το μοιραστώ μαζί σας. Για την ώρα δεν θα σας πω κάποιο προϊόν, γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχω τρελαθεί με κάποιο προϊόν, οπότε είμαστε απλά σε αναμονή. Ας επανέλθω λοιπόν στο κομμάτι της συντήρησης των κιλών και θα σας παραπέμψω στο βίντεο που είχα κάνει με τη συντήρηση και τα γεύματα που περιλαμβάνει η συντήρηση των κιλών, θα το βρείτε κάπου εδώ, οπότε μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Και ναι λοιπόν, εσύ ως ολοκληρώσαμε το κομμάτι της διατροφής, των διατροφολογίων και όλα αυτά. Ξέρω ότι πολλοί ίσως κουραστήκατε με αυτή τη θεματολογία, ξέρω όμως ταυτόχρονα ότι είσαστε και εσείς που θέλετε να τη θέλετε αυτή την ενότητα, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας παντού, και στο Instagram και στο Facebook και εδώ στο κανάλι για τα σχόλιά σας, αλλά πιο πολύ στο Instagram, διότι έχω πάρα πολλά κορίτσια που ξεκίνησαν και είδαν αποτέλεσμα με τη διατροφή, οπότε αυτό σας το έχω πει πολλές φορές ότι με χαροποιεί πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, ό,τι απορία έχετε και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε σε οποιοδήποτε επόμενο βίντεο, ό,τι και να είναι αυτό, οποιασδήποτε θεματολογίας και να είναι αυτό, μπορείτε πάντα να με ρωτάτε τις απορίες σας και εγώ εννοείται ότι είμαι εδώ για να σας απαντάω. Και κάπου εδώ λοιπόν σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος μας. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, είναι πάρα πάρα πολύ βοηθητικό αυτό, και subscribe στο κανάλι, εγγραφή στο κανάλι με κουδουνάκι για να παίρνετε τις ενημερώσεις για τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν. Το αυριανό μας βίντεο θα είναι Summer Essentials, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί σας έχω πάρα πολύ ωραίο υλικό. Και φυσικά εμείς τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter και blog, που είναι όλα τα υπόλοιπα σημεία που μιλάμε, και τα λέμε όλα με ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία το Instagram. Φυσικά αν θες να δεις όλα τα προηγούμενα διατροφολόγια μπορείς να πατήσεις εδώ, και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3 η ώρα σταθερά. Μέχρι τότε, εγώ σας γλυκό φιλό. Μουα! Γεια σας!